Αλλαγή σημάδια ασφάλεια και το έργο δίκαιο, αποχέτευση κατά του σουρτή και έργα μεταφορά στο ΕΕ Αντερού. Εισήγησε ο κύριο Μηχανικό και ο Πλαθή. Αφορά τη σύμβαση για τη διεύθυνση τη ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια τη εκδοχή του έργου. Και αναφέρεται σε τραγική οδό από Σούρπη, μέσα στην Ζωή Σούρπη, μέχρι να βγούμε για να πάμε στο δημιουργικό. Αυτό το κομμάτι. Προβλέπεται η κυκλοφορία να γίνεται να ράξει στο κομμάτι που υπάρχει η κατασκευή του αγωγού και να φέρεται ένα στάγμα στο πολύ ένα εφημερία κάθε βράδυ για να συνεχίζεται η εργασία. Στα σχέδια μέσα φαίνεται και αυτά τη σήμανση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η μόνη αναφορά που υπάρχει είναι ότι στο κομμάτι από το αντιοστάσιο της Ούρπης που είναι στην διασταύρωση της Μητζέρας Κοντά μέχρι τον πλευρισμό της Ούρπης, λόγω που άφησε ψηφίσει και πλάτος, ίσως να μην επιτρέπει κυκλοφορία και να γίνεται η κυκλοφορία μέσω Αγίας Τριάδας της Ούρπης. Στους υπόλοιπους δρόμους εκτός της Ούρπης και εκτός Αγίας Τριάδας θα υπάρχει υπογόρευση κυκλοφορίας. Πώς θα γίνονται οι εργασίες, τους κάψουν. Πώς θα γίνονται. Τι πηγαίνει, δεν είναι κάτι γνωστά. Ο εργολάβος ήταν πρώτος εργολάβος, αν θέλει, την υπογράψαμε και εμείς. Προβλέπεται από το βόδι του Αγίου Σκροχωριάς, με μια τροπής που είναι το νόμο 43-14, για την λήψη μέτρων της κυκλοφορίας ότι απαιτείται η λήψη απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με βάση τις μελέτες που έχουν υποκριθεί από όλοι και τον περισσότερο εκκλησιών τους. Τη μελέτη αυτή την υποχρέωση που έχω να κάνει, τη διέφτιαξε, μας την κατέθεσε και τη φέρνει σε Υπουργικό Συμβουλίο για έγκριση. Να, μισό λεπτό λίγο. Ποιο κρίνουμε στη μελέτη ασφάλεια του εργολάβου, στη μελέτη σήμανσης. Ναι, μελέτη σήμανσης διαρρεύνηση κυκλοφορίας. Όταν στην παλιά εθνική οδό που θα γίνει κατά τον τυπικό αγωγό, θα σκάβουμε ένα κομμάτι. Προβλέπεται από την νομοθεσία να υπάρχει μια συγκεκριμένη σήμανση. Την έχει φέρει, πρέπει να τη φέρει με βάση μια οδηγία μελετών οδικών έργων, να ακολουθεί μελέτη και πόνο στο εργολάβο να συνδέεται και να την πόλα πρέπει να συνδέεται με το σπίτι και έβριση. Δηλαδή, τι είσαι ακόμα σε αυτό το πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, έρχεται και καινούριο βάρος στο βιολογικό. Ο βιολογικός δεν είναι σε καλή κατάσταση. Θα έρθει θέμα, κοιτάξτε τι θα κάνετε. Ευχαριστώ. Ο βιολογικός είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ευχαριστούμε τα πρώτα. Και που βλέπετε, είχε γίνει το πρόβλημα. 20.000 κατοίκων. Κοιτάξτε τι θα γίνει. Άριστα. Λοιπόν, συμφωνούμε πάνω στο δεύτερο θέμα.